Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Πολιτική και Οικονομία εδώ στο Attica TV κάθε Παρασκευή στις 5.30 και μεγάλωση η παρέα μας, εκτός του Γιάννη του Χατζησαλάτα που είναι κάθε Παρασκευή και ένας άλλος φίλος της εκπομπής, ο κύριος Θέμης Θεμιστοκλής Ανδρέας Μπάκας, πρόεδρος Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates ή Real Estates, κτηματομιστών. Θέμη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Είχε πολύ κίνηση έξω, γι' αυτό. Ο κόσμος έχει βγει όλος έξω, γίνεται πανικός. Βγείτε έξω. Έξω. Βγαίνουμε όλοι έξω. Με μάσκα, με τα μέτρα, προς Θεού. Όσοι πρέπει να εμβολιαστούμε, εμβολιαζόμαστε. Τα λέμε αυτό. Την προηγούμενη εβδομάδα εμβολιάστηκα. Ναι, εγώ 14 Ιουνίου εμβολιάζομαι. Όλοι εμβολιαζόμαστε, θα εμβολιαστούμε όλοι. Γιατί αυτό είναι το όπλο μας για να πάρουμε τις ζωές μας πίσω, το ξαναλέμε. Λοιπόν, οπότε όλοι εμβολιαζόμαστε. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι βλέπω ότι υπάρχει κινητικότητα, αρχίζει στις βραχυπρόνιες μισθώσεις. Και τα στοιχεία που μου στέλνει καλά, στέλνει στοιχεία ο Θέμης ο Μπάκας, μου στέλνει. Βλέπω μια κινητικότητα στις ιδιωτικές βίλες με πισίνα στα νησιά. Τι γίνεται? Πάρα πολύ μεγάλη. Εγώ θα σας πω το εξής. Πάρα πολύ μεγάλη. Θα σας πω κιόλας. Γιατί έχουμε και την έναρξη του τουρισμού σήμερα, ε. Ναι. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Όπως είχαμε προβλέψει εμείς ότι το Πάσχα θα δούμε μεγάλη κινητικότητα όσον αφορά τις βίλες στα προάστια του νομού Αττικής, εμείς λέμε ότι το 2021 θα είναι μια χρονιά όπου οι ιδιωτικές βίλες, δηλαδή οι διαχρόνιες μισθώσεις στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας μας, θα αγγίξουν σε πληρότητες το 2019 και μπορώ να φανώ και υπεραισιόδοξο, θα είναι πολύ καλύτερη εποχή σχέση με το 2019. Η κινητικότητα για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο από αλλοδαπούς τουρίστες που επισκέφτονται τη χώρα μας αγγίγησε πολλά χρονικά διαστήματα ακόμα και το 90%. Να αναφέρουμε ότι πιο πολλοί ιδιοκτήτες στο τελευταίο χρονικό διάστημα, τον 1,5 χρόνο, επιλέγουν κατά κύριο λόγο ευέλικτη πολιτική ακύρωση, που σημαίνει ότι μπορούν να ακυρώσουν την κράτησή μας ακόμα και λίγες ημέρες πριν την άφιξη. Πλέον, επειδή ακούνε αυτή τη στιγμή οι τηλεθεατές ότι συζητάμε για 80 και 90% πληρότητα, αξίζει να αναφέρουμε ότι βάσει τη καταγραφή που είχε γίνει το 2018 στη Σαντορίνη, στη Μύκονο και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, π.χ. στη Μύκονο αυτή τη στιγμή οι εξοικικές κατοικίες είτε με ιδιωτική πισίνα είτε πιο οικονομικά καταλήμματα δεν ξεπερνούν τις 1.500. Το ίδιο συμβαίνει και στη Σαντορίνη. Πλέον ένα βασικό στοιχείο που θα δούμε το 2021 είναι ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη κινητικότητα στον οδικό τουρισμό. Δηλαδή, όλες οι περιοχές της χώρας μας, οι οποίες αποτελούν τουριστικούς προορισμούς, όπως είναι η Καλαμάτα, όπως είναι η Ναύπακτος, όπως είναι το Πορτοχέλι, όπως είναι τα παράλια της Θεσσαλίας, της Μαγνησίας, τα παράλια της Ηπείρου, θα δούμε πολύ έντονη κινητικότητα και από εγχώριους αυτή τη στιγμή ταξιδιώτες για το καλοκαίρι. Ένα άλλο στοιχείο που βλέπουμε γενικότερα, το οποίο αλλάζει στο μοντέλο του τουρισμού, είναι το εξής. Πάρα πολλές χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, μπαίνουν σε δικασία και στοχεύουν πλέον όχι στο μαζικό τουρισμό, αλλά στον ποιοτικό τουρισμό. Είναι κάτι που το ακούσαμε κιόλας και από τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Θεοχάρη, ότι πλέον η Ελλάδα στοχεύει στον ποιοτικό τουρισμό. Διότι βλέπουμε. Αυτό είναι το στοίχημα για φέτος. Δεν έμεινε στο κομμάτι των τουριστικών εισόδων που ήταν πολύ φιδωλός και προσεκτικός να κάνει εκτίμηση. Είπε θα είναι καλύτερη φετινή χρονιά από την περσινή. Όμως στοχεύουμε στην ενίσχυση της ποιότητας του μπραντ. Του μπραντ της Ελλάδας. Ακριβώς. Θα πούμε και ένα συγκεκριμένο. Ότι δείχνει γενικότερα οποιαδήποτε στιγμή υπάρχει οικονομική κρίση στη χώρα, είτε οικονομική κρίση, είτε κρίση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, πολύ πιο εύκολα επανέρχεται ο τουρισμός υψηλών προδιαγραφών από το μαζικός τουρισμός. Ναι. Άρα η Ελλάδα καλά κάνει και στοχεύει αυτή τη στιγμή στον ποιοτικό τουρισμό για το καλοκαίρι του 2021. Ένα βασικότερο στοιχείο ακόμα που βλέπουμε είναι το εξής. Ότι η πανδημία του κορονοϊού ήρθε και άλλαξε και λίγο τις συνήθειες του κόσμου. Όλοι γνωρίζουμε ότι στην πανδημία του κορονοϊού μπαίναμε σε διαδικασία και θέλαμε να κάνουμε μία βόλτα στη θάλασσα, μία βόλτα κοντά στη φύση. Πάρα πολλοί αγόρασαν ποδήλατα. Αν κάποιος αυτή τη στιγμή κάνει μια αναζήτηση για να βρει ποδήλατα, θα δει ότι δεν υπάρχουν ποδήλατα να πουληθούν στη χώρα μας. Έχουν αγορασία εδώ όλα. Άρα, τον τρόπο ζωής τον έχουν υιοθετήσει πάρα πολλοί δυτικοευρωπαίοι αλλά και Αμερικανοί, οι οποίοι θα ήθελαν ακόμα και στις διακοπές τους να μπουν στη διαδικασία αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν την καθημερινότητα που έχουν συνηθίσει πλέον. Δηλαδή, τη βόλτα στη φύση, βόλτα με το ποδήλατο. Mm-hmm. Επιπλέον, δημιουργείται και μια νέα γενιά τουριστών. Είναι οι τουρίστες οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία και έχουν βάλει πολύ ψηλά πλέον στη λογική τους, την υγιεινή και τα μέτρα ασφάλειας όσον αφορά την υγεία τους. Άρα θα δούμε γενικότερα τον κόσμο να επιλέγει αυτοτελή καταλήμματα. Αυτό είναι προκρατήσεις τώρα που έχουμε την κινητικότητα. Είναι προκρατήσεις, ναι. Είναι προκρατήσεις που εγώ θεωρώ πραγματικά ότι θα είναι πλέον πραγματικές κρατήσεις και τον Σεπτέμβριο μία του 2021 θα συζητάμε και θα λέμε πόσο πολύ καλά πήγαν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις και γενικότερα ο τουρισμός υψηλών προδιαγραφών. Οι τιμές είναι λίγο χαμηλές όμως. Δηλαδή, μην λέμε όλα πολύ θετικά. Οι τιμές αυτή τη στιγμή οι ιδιοκτήτες έχουν κρατήσει σε χαμηλά επίπεδα σχέση
ξεκινήσει ακόμα και με το 2019, αλλά και εσείς με το 2020, για να έχουν υψηλές πληρότητες. Εξάλλου πιστεύω, Θέμη, ότι σίγουρα θα παίξει το δικό του ρόλο θετικό στη θετική κατεύθυνση, ακόμη και αυτή η ψηφιοποίηση του κράτους, οι παροχές δηλαδή του ηλεκτρονικού κράτους αυτών που θα έρθει στη χώρα μας, θα παίζει ρόλο το οδικό δίκτυο, οι τηλεπικοινωνίες που είναι σε πολύ καλό επίπεδο πλέον. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως στην Αμαλία, ότι πλέον τα καταλήμματα είναι σε άλλο επίπεδο, είναι τα καταλήμματα της δεκαετίας πριν από 10 χρόνια και 15, πολύ ποιοτικά, πολύ αναβαθμισμένα. Δεν έχουμε το rooms to let που ήταν στο παρελθόν. Ναι, σωστά. Αυτό δεν υπάρχει στη χώρα μας. Και θυμόμαστε τις πρώμαυρες ταινίες που ερχόταν ο τουρίστας, πήγαινε, μάζευε διάφορα κυπευτικά κτλ. Για να μπορέσει να μείνει περισσότερες μέρες στη χώρα. Αυτή δεν συμφέρουν και πολλά. Όχι, αυτό το είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις από τους Βαλκανικούς, από τους τουρίστες από τα Βαλκάνια, οι οποίοι κατεβαίνουν κατά κύριο λόγο οδικώς και παίρνουν σε ένα διαμέρισμα και μπαίνουν εκεί πέρα 5-6 μέρες και έχουν φέρει μαζί τους και όλα τα οτιδήποτε χρειάζονται για να περάσουν αυτές τις 7 ημέρες. Εμείς βλέπουμε αυτή τη στιγμή η κινητικότητα που καταγράφεται στα νησιά του Αιγαίου και στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς είναι υψηλών προδιαγραφών. Δηλαδή, μιλάμε για βίλες που κάποιος πληρώνει 5 και 6 και 7 χιλιάδες ευρώ. Αυτό λέω. Θέλω να πω ότι είναι τουρίστες που έχουν οικονομική ευχέρεια. Δεν είναι τουρίστες οι οποίοι έχουν ξαναέρθει στη χώρα μας και πολλές φορές. Αυτό είναι σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ότι ξαναέχονται, ξαναεπιλέγουν τη χώρα ακόμα και μέσω πανδημίας. Οι άνθρωποι που είχαν έρθει το 2020-2019, δηλαδή γενικότερα βλέπω ότι η χώρα μας αποκτά πολύ καλό κοινό γενικότερα. Και καλούς διαφημιστές. Βεβαίως. Καλούς διαφημιστές. Γιατί οι ίδιοι αυτοί είναι διαφημιστές. Καλούς διαφημιστές. Όσον αφορά τα παράλια στα αστικά κέντρα, δηλαδή την Ανατολική Αττική, τα νότια προάστια, ενώ την παραλιακή ζώνη, εκεί υπάρχει ενδιαφέρον. Εγώ θα σου πω ότι. Κοίτα, σήμερα, Πάσχα, ξέρουμε τι έγινε. Θυμάστε, το συζητούσαμε εδώ. Θα σου πω τι συνέβη τώρα. Σήμερα μπήκαμε στη διαδικασία να κάνουμε μια έρευνα, να δούμε πώς κινούνται γενικότερα οι εξοχικές κατοικίες ενοικίες επί τη σεζόν. Να δούμε τα κοστολόγια τους. Θα σας πω ότι τα κοστολόγια είναι πολύ αυξημένα. Εκεί που είχαμε βγάλει εμείς ένα μέσο όρο 3 με 3.500 το 2020, ναι. Φέτος βλέπουμε ότι για ένα διαμέρισμα 80 τετραγωνικά μέτρα φτάνουμε και τις 5.000 ευρώ. Ως ζητούμενοι. Για 3 μήνες. Δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Πλέον θεωρούμε ότι πάρα πολλοί συμπολίτες θα κινηθούν στη διαδικασία αυτή όλη της ενοικίασης με τη σεζόν τους καλοκαιρινούς μήνες του 2021. Είχε σταματήσει αυτό το κατά κύριο λόγο μια λογική του 90. Ναι. Δηλαδή νοικιάζαμε ένα σπίτι στον Οροπό, ένα σπίτι στην Κερατέα, ένα σπίτι στο Σούνιο. Ακριβώς. Στο Αίγιο, στο Λουτράκι, στα Λουτράνο Ελένη. Δηλαδή αυτή κινητικότητα. Το 2020 ήταν πολύ πιο έντονο, δηλαδή ο κόσμος το ψάχνει και θεωρώ ότι θα πάνε πολύ καλά. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι το εξής, ότι βλέπουμε σιγά σιγά να ανακαλύπτουμε, να αναδύονται και νέοι προορισμοί. Ναι. Νέοι τουριστικοί προορισμοί στη χώρα μας. Δηλαδή, προορισμοί όπως είναι η Δυτική Ελλάδα, δηλαδή ξέρουμε αυτή τη στιγμή τον ομό Ηλίας που είναι η Κουρούτα. Με τα μέρη μου. Ακριβώς. Εγώ είμαι λάτρης της περιοχής, θα το λέω κάθε χρόνο. Είναι φανταστική περιοχή. Και όχι επειδή είμαι εκεί, όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο. Εμείς δεν υπάρχει αυτή η παραλία. 85 χιλιόμετρα ξεκινά από τη Βάρδα, πόσο είναι, από το Κεφτάρι μέχρι την Κυπαρισία. Και ωραία σπίτια εκεί. Και ωραία ξενοδοχεία. Υπάρχουν πολύ πολυτελή ξενοδοχεία. Πολύ ωραίες υποδομές τα τελευταία χρόνια στο νομό Ηλίας. Mm. Και μην το χαρακτηρίζουμε αγροτικό νομό. Ο νομός Ηλίας για μένα αποτελεί το μήλο της Έριδος για την τουριστική βιομηχανία. Ναι, ναι, 100% είμαι σίγουρος γι' αυτό. Αυτό το δούμε κιόλα. Η Καλαμάτα από εκεί έχει ανέβει. Η Καλαμάτα έχει ανέβει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η σύνδεση τη Καλαμάτα αυτή τη στιγμή με την Αθήνα είναι κάτι που έχει βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραία. Πάνε για δύο ημέρες, για Σαββατοκύριακο. Πόσοι Αθηναίοι φεύγουν και πάνε αυτή τη στιγμή στην Καλαμάτα για Σαββατοκύριακο. Πάρα πολλοί κόσμος. Το άλλο σημαντικό στοιχείο είναι το εξής που αρχίζουμε και βλέπουμε. Ότι πολλές χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, προσπαθούν να συνδέσουν τον τουρισμό με το real estate. Δηλαδή, όταν έχετε ένας τουρίστας και βλέπει τα νότια παράλια της Γαλλίας, την Νίκαια, τους Αντροπέ, τις Κάνες, το ίδιο βλέπουμε και στην Ισπανία, θέλουν να βάλουν τον τουρίστα στη λογική του να επενδύσει στην εξωτική κατοικία της περιοχής. Δηλαδή, να αφήσει και αυτό τον οβολό του στην περιοχή. Εμείς λέμε το εξής, ότι σαν χώρα είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Νότου, mm-hmm. η οποία μπορεί να βρει ένα ακίνητο 80-85 τετραγωνικά μέτρα με δύο πνοδομάτια σε οποιαδήποτε παραθαλάσσια περιοχή, όπως στο νομό Ηλίας, στη Δυτική Ελλάδα, στα παράλια της Υπήρου, στη Θεσσαλία. Στη Μακεδονία, που δεν ξεπέρασε 120.000 ευρώ για την πώληση. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ οικονομικά για κάποιον Ευρωπαίο, αν σκεφτεί ότι μπορεί να βρει δίπλα στη θάλασσα σε απόσταση 2-3 χιλιόμετρων με ένα κοστολόγιο 120.000 ευρώ. Να σας δώσω και μια είδηση. Ήρθε εδώ στην Ελλάδα ο Μπράντοβιτς, ο γνωστός Σέρβος mm-hmm. προπονητής. Συναντήθηκε με τον κύριο Μηταράκη, τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μετανάστευσης και Ασύλου, γιατί θέλει να πάρει Golden Visa, αλλά ουσιαστικά τη θέλει για επενδυτικούς σκοπούς. Ναι, θα δουλέψει πολύ. Καλό άνθρωπο ο Μπράντοβιτς. Ναι. Και καλό προπονητή, μας είχε δώσει και διάφορα πρωταθλήματα και ευρωπαϊκά. Ναι, εγώ το λέω από αυτή την πλευρά ότι βλέπετε τώρα πώς βλέπουν την Ελλάδα μέσω Golden Visa να επενδύσουν στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι, Θέμη? Ακριβώς, να σου πω το εξής. Μπορούμε να συζητάμε συνεχώς και να λέμε ότι οι τιμές αυξάνονται. Αλλά αν δούμε τις τιμές των ακινήτων σύστημα το 2007, σε πολλές περιοχές είναι 25% ακόμα μειωμένες. Άρα υπάρχει το επενδυτικό ενδιαφέρον, υπάρχει επενδυτική ευκαιρία, δημιουργείται αυτή η αισιοδοξία μέσα από τα έργα ανάπλασης, από τα έργα υποδομών.
σεισμών που γίνονται κατά κύριο λόγο ονομότικες, αλλά και σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Άρα αυτό είναι άμεσα συνδεμένο το έργο ανάπλασης και γενικά οι υποδομές με τις αξίες των ακινήτων. Ναι. Οπουδήποτε βλέπουμε να γίνονται έργα, αυτό σημαίνει ταυτόχρονα και αύξηση των τιμών. Και εγώ θα σα πω το εξής. Συζητάμε συνεχώς τη γραμμή 4 του μετρό. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή μια περιοχή που είναι στο δίπλα στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο ήταν ξεχασμένοι όλοι μας, είναι η Ακαδημία Πλάτωνος. Βέβαια. Η Ακαδημία Πλάτωνος αυτή τη στιγμή με τη μεταφορά του Μουσείου των Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος και την ανάπλαση που γίνει στο αρχαιολογικό άλσος, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι είναι μια περιοχή η οποία ήταν ξεχασμένη τα προηγούμενα χρόνια, αρχίζει και αλλάζει εικόνα και θα αλλάξει και η οικιστικότητα. Ναι. Και αυτό που λέει προηγουμένως είναι ότι τα ακίνητα που θα επιλέξει ένας Αθηναίος, ας πούμε. Να δούμε και θα γίνουμε τις αντικειμενικές, βέβαια. Γιάννη, τώρα έχουμε στα δικά σου χωράκια, γιατί θα έχουμε αυξήσει σε κάποιο. Βέβαια, θα είναι σε, λέει, σε πιο. Πιο στοχευμένα και αυτοί οι οποίοι ήταν ορισμένοι, οι οποίοι ήταν περιοχές φιλέτα πραγματικά, τα οποία δεν μπαίνανε στη διαδικασία των αντικειμενικών αξιών. Αυτό είναι δίκαιο. Αυτό είναι δίκαιο. Αρκεί κοντά στα ξερά, μην κάνουμε τα φλωρά. Απλά αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τις υποδομές. Ότι πλέον είναι διαφορετικά να έχει 50 σπίτια προς ενοικίαση για καλοκαιρινή σεζόν που έλεγες προηγουμένως, Θέμη, στο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας. Έχοντας όμως αυτή τη στιγμή ένα αυτοκινητόδρομο είτε προς τη Λαμία είτε προς την Πάτρα, καταλαβαίνεις ότι ανεβαίνει πάρα πολύ η προσφορά αυτών, γιατί είμαστε πολύ κοντά πλέον σε αυτές τις περιοχές. Έτσι ακριβώς. Και είναι οι υποδομές οι οποίες θα δημιουργήσουν άλλους status quo. Έχεις απόλυτο δίκιο, ότι είδαμε στην πανδημία το εξής. Είδαμε πάρα πολλούς συνταξιούχους, είδαμε και πάρα πολλούς επαγγελματίες, τέτοιους επαγγελματίες, να μπαίνουν σε διαδικασία να αναζητούν ακίνητα στο Λουτράκι ή στο Κιάτο ή στην Κόρινθο. Για να πλέον μπορούμε με κατοικία. Και όχι για παραδείγματο. Προαστιακό παραδείγματο. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για τουρισμό, για κίνητα, για Airbnb, για βίλες κτλ., θα συνδεθούμε με το Ρέθυμνο και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μανώλη Τσακαλάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Ξενοδόχων Ρεθύμνου. Κύριε Τσακαλάκη, καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Καλή σεζόν. Καλή σεζόν. Σα εύχομαι φέτο να είναι μια πολύ καλύτερη χρονιά από την περσινή. Όλοι το ευχόμαστε. Είμαστε εδώ με τον κύριο Χατζησαλάτα και τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα. Λέμε ακριβώς ότι ο κύριος Μπάκας διαπιστώνει μια έντονη κινητικότητα στο κομμάτι του Airbnb και για ιδιωτικές βίλες με πισίνες στα νησιά. Και θέλω να μας πείτε πώς είναι στο Ρέθυμνο τα πράγματα από το θέμα των προκρατήσεων. Αν μιλήσω με απόλυτους αριθμούς, με απόλυτα νούμερα στη δεδομένη στιγμή που μιλάμε τώρα, σήμερα δηλαδή, είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν πέρυσι. Είμαστε δηλαδή ουσιαστικά γύρω στο 66-67% μείον. Όμως, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ναι. Ευελπιστούμε ότι όλα αυτά με το που θα δώσουμε και θα εκπέμψουμε εμείς ένα θετικό μήνυμα στις αγορές, δηλαδή και ποιο θα είναι το θετικό μήνυμα, να πρασινίσουμε. Τότε θα επακολουθήσει ό,τι επακολούθησε πριν από λίγες μέρες με την Πορτογαλία. Που με το που η Μεγάλη Βρετανία τους ενέταξε στην πράσινη λίστα, επακολούθησε ένα τσουνάμι κρατήσεων. Αυτό περιμένουμε κι εμείς. Ρωτήστε, ρώτα. Όχι, ήθελα να πω στον κύριο Πρόεδρο το εξής. Κύριο Τσακαλάκη. Κύριο Τσακαλάκη, το εξής ότι. Είναι ο κύριος Μπάκας. Ναι. Εμείς βλέπουμε ότι γενικότερα η κινητικότητα που καταγράφεται χωρίς να είναι κρατήσεις 100%, ότι θα γίνουν σίγουρα, βλέπουμε ότι ο κόσμος αρχίζει και επιλέγει αυτοτελή κατοικίες. Είναι κάτι που το είδαμε και το 2020 ως δεδομένο. Το 2021 θεωρούμε ότι θα είναι πιο έντονο. Σίγουρα δεν είναι πολύ μεγάλες οι μονάδες αυτές, δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για χιλιάδες ακίνητα στη χώρα μας. Εμείς υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στους 30 με 35.000 ακίνητα εξοχικά που πληρούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αλλά σίγουρα εμείς θεωρούμε ότι εφόσον θα κινηθεί η εξοχική κατοικία όσον αφορά τις διαχρόνιες μισθώσεις, σίγουρα θα υπάρχει κινητικότητα στο εξωδιακό τομέα, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως είναι η Κρήτη. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αυτά δουλεύουν ανεξάρτητα. Mm. Απλούστατα, για να δουλέψουν οι αυτόνομες κατοικίες, διότι αυτές κατά βάση γίνονται κατευθείαν από τον πελάτη οι κρατήσεις, θα πρέπει να υπάρχουν ανοιχτά ξενοδοχεία, ούτως ώστε να εξαγγείλουν προγράμματα οι tour operator, οι οποίοι θα πάρουν το ρίσκο να βάλουν αεροπλάνο. Χωρίς αεροπλάνο στην Κρήτη δεν μπορούν να έρθουν. Πώς θα έρθουν, κολυμπώντας. Κύριε Τσακαλάκη, ανοίξαν όλα τα. Ναι, και μετά δίνει το λόγο στον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα. Ανοίξαν όλα τα ξενοδοχεία στο Ρέθυμνο. Όχι, σήμερα άνοιξε ένα 20-25% και ευελπιστούμε ότι στον Ιούνιο θα ανοίξουν και πολύ περισσότερα ακόμα. Σας είπα ότι αυτή τη στιγμή οι κρατήσεις δεν υπάρχουν. Ακόμα και τα self-catering που ανοίξαν και τα μικρού όγκου ξενοδοχεία, διότι ως εκ το πλείστον μικρές οικογενειακές μονάδες είναι αυτές που ανοίξανε και μία μεγάλη, η οποία είναι πάνω από 1.000 κρεβάτια. Αυτές οι μονάδες ανοίγουν γιατί έχουν πολύ λίγο κόστος, δεν έχουν ουσιαστικά σερβίς
δεν έχουν προσωπικό. Κύριε Τσακαλιάκη, καλή σεζόν και καλή σεζόν να έχετε. Απλά γίνομαι δέκτης διάφορων ατόμων τα οποία δραστηριοποιούνται πάνω στο θέμα του τουρισμού, ότι προσπαθούν να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους και υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με το προσωπικό. Το προσωπικό το οποίο είχε το φάσμα της ανεργίας μπροστά του, προσπάθησε να βρει κάποια άλλη δουλειά, εξειδικευμένο προσωπικό είναι δύσκολο να βρεθεί, αντιμετωπίζετε κάτι τέτοιο στην Κρήτη? Παντού το αντιμετωπίζουμε. Όλα, και όλα τα χρόνια και τα προηγούμενα χρόνια αντιμετωπίζαμε πρόβλημα προσωπικού. Δεν υπάρχουν ούτε καμαριέρες ούτε σερβιτόροι. Αναγκαζόμαστε και παίρνουμε αλλοδαπούς. Μάλιστα. Είστε αισιόδοξοι για τη φετινή χρονιά, κύριε Τσακαλάκη? Εγώ είμαι φύση και θέση αισιόδοξη. Και εγώ είμαι φύση και θέση αισιόδοξη, αλλά... Και ευελπιστώ ότι εάν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε πισωγυρίσματα που λέμε εμείς, ναι, να πλησιάσουμε το στόχο μας που είναι το 40% της κίνησης του 2019. Έτσι, αυτός είναι ο στόχος. Επίσης, γίνει ένα πρόγραμμα στήριξης, έτσι δεν είναι, Γιάννη, ναι. του τουρισμού, που θα είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα. Θεωρείτε ότι αυτό θα βοηθήσει να μην κλείσουν επιχειρήσεις, αλλά και να μην χαθούν θέσεις εργασίας στον τουρισμό? Γιατί αν χαθούν θέσεις εργασίας, το θέμα είναι να μην κλείνει επιχείρηση, αλλά να μην απολύονται και εργαζόμενοι. Προσέξτε, εμείς ξενοδόχοι, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, επειδή είμαι και Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, το γνωρίζω, βάλαμε πλάτη στα δύσκολα. 10 χρόνια που ήταν η κρίση, εμείς κάναμε 5 δισεκατομμύρια επενδύσεις. Μεσούς της κρίσεως. Ναι. Το ίδιο κάναμε και πέρυσι, ανοίγοντας τα ξενοδοχεία μας, γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα πούμε μέσα. Γιατί το κάναμε? Για να τιμήσουμε τα συμβόλαιά μας με τους συνεργάτες μας, tour operator, για να δώσουμε ένα μισθό της προκοπής στους συνεργάτες μας, ξενοδοχείο υπαλλήλους, διότι με τα 5.34 δεν πιστεύω να νομίζει κάποιος ότι μπορεί να ζήσει αξιοπρεπώς ο ξενοδοχείο υπάλληλος. Και από την άλλη πλευρά, να δώσουμε και μια πνοή στην τοπική οικονομία, αλλά και στην εγγένη οικονομία του κράτους. Το ίδιο θα κάνουμε και φέτος. Και ελπίζομαι φέτος τουλάχιστον να μην έχουμε την ανάλογη εξέλιξη που είχαμε πέρυσι. Ναι. Έχετε εισπράξει, κύριε Πρόεδρε, αυτό που διαβάζουμε όλοι, το λέγαμε και την Αμαλία στην αρχή του Δελτίου, την απροθυμία εντός πολλών εισαγωγικών των Εγγλέζων το να επισκεφθούν τη χώρα μας? Από τις κρατήσεις που είχατε από τα γραφεία της Αγγλίας, βλέπετε κάτι τέτοιο να υπάρχει? Όντως υπάρχει, δεν είναι μόνο από την Αγγλία. Γενικά, η Γερμανία και η Αγγλία είναι οι μεγάλες τροφοδότριες δυνάμεις και χώρες για τον ελληνικό και κατ' επέκταση τον κρητικό τουρισμό. Η Γερμανία τώρα όμως τέλος για την καραντίνα για όσους επιστρέφουν από Ελλάδα, ναι. Άρα αυτό είναι σημαντικό. Ναι, εκεί βγήκαν όμως οι ίδιοι οι υπουργοί τους και τους είπαν ότι ξέρετε κάτι, ξεχάστε φέτος τις διακοπές, δεν θα πάτε πιθανά, θα κάνετε εδώ, στη χώρα σας διακοπές αν θέλετε, για ευνοήτους λόγους. Ναι. Και εντάξει, αυτοί είναι πολίτες που πειθαρχούν στις κυβερνητικές εντολές κατά κάποιο τρόπο. Το βλέπουμε κι εμείς, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι, διότι ουσιαστικά το άνοιγμα το δικό μας είναι σημειολογικό. Δεν έχουν μπει ακόμα ούτε μεγάλες πτήσεις τσάρτερ ούτε τίποτα. Εμείς περιμένουμε, ας πούμε, αυτή εδώ τη βδομάδα περιμένουμε 10.000 τουρίστες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και κάποιους λίγους στο αεροδρόμιο Χανίων. Φανταστείτε ότι εμείς σε υποκανονικές συνθήκες έχουμε 280 πτήσεις τη μέρα, ναι, στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάντως μετά τον Ιούνιο, το είπανε χθες και ο κύριος Θεοχάρης στην παρουσίαση για την έναρξη της τουριστικής χρονιάς και ο κύριος Φραγκάκης, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, ότι μετά τις 20-25 Ιουνίου περιμένουν κινητικότητα στο κομμάτι των προκρατήσεων. Και νομίζω ότι γιατί θα έχουν προχωρήσει και οι εμβολιασμοί, θα έχουν και οι χώρες πια θα έχουν πάρει μια τις τελικές τους αποφάσεις. Κύριε Τσακαλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Και επειδή είστε αισιόδοξος, είμαστε και εμείς αισιόδοξοι, να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα εκεί στην Κρήτη που την λατρεύω, εγώ προσωπικά, νομίζω όλοι μας. Θεωρώ ότι είναι από τα μοναδικά μέρη της χώρας. Οπότε, φέτος να είναι μια άλλη χρονιά, διαφορετική και πολύ καλύτερη από την περσινή. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Εντάξει, ακόμα δεν έχει προκατήσεις. Το είπαν και χθες. Άλλος ο κλάδος των ξενοδοχείων, άλλος ο κλάδος των βραχυχρόνων μισθώσεων. Βλέπεις τώρα όμως δύο ταχύτητες. Τελείως διαφορετικές. Τελείως διαφορετικές. Ναι. Είδαμε και το. Είναι πιο μαζεμένη η αγορά των μισθώσεων, έτσι δεν είναι? Ναι.
είναι πολύ πιο λίγα τα καταλήμματα. Πολύ, πολύ πιο λίγα τα ακίνητα. Οπότε γι' αυτό καταγράφω και πολύ υψηλές πληρότητες. Ναι. Αλλά η ζήτηση σας είναι πολύ μεγάλη. Εγώ συζητάω και με πάρα πολλούς συναδέλφους δημοσιογράφους και μας λένε το εξής, ότι δεν μπορούν να βρουν ακίνητα για τους καλοκαιρινούς μήνες σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Μην το λες αυτό, ανοίγει όριξη ΑΔΕ. Όχι, λέω την πραγματικότητα. Ισχύει η κανονικότητα, ισχύει η κανονικότητα, υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και γενικότερα εγώ θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια, 3-4 χρόνια ακόμα, θα βλέπουμε να επιλέγουν κατά κύριο λόγο τέτοιου είδους ακίνητα. Είναι να κάνουν διακοπές σε αυτοτελή κατοικίες. Mm. Είναι και ο στόχος της Ισπανίας αυτή τη στιγμή και ο στόχος της Ιταλίας. Ο Ντράγκη, όταν ανέλαβε την Πρωθυπουργία, γύρισε και είπε ότι εμείς θα αλλάξουμε το μοντέλο του τουρισμού στην Ιταλία. Θα χρησιμοποιήσουμε το 15% περίπου του Ταμείου Ανάκαμψης για να επενδύσουμε στο νέο μοντέλο. Γενικότερα αλλάζουν πολλά και πράγματα. Και με τα ξενοδοχεία τι έχει αλλάξει, που έχουμε κινητικότητα. Τα ξενοδοχεία τα οποία είναι. Εγώ θα σα πω συγκεκριμένα ξενοδοχεία που γνωρίζω κιόλας. Ναι. Όσον αφορά στην Πελοπόννησο και στο νομό Αττικής, ξενοδοχεία τα οποία έχουν αυτοτελή μπαγκαλός ή μικρές βίλες με ιδιωτική κοινόχρηστη πισίνα, αν δείτε ότι οι πληρότητες είναι πάρα πολύ αυξημένες και είναι από πολύ καιρό πριν. Όχι τώρα τελευταία. Δεν έχουν κρατήσεις από το μήνα Μάρτιο, Απρίλιο. Αλλά όσο είναι ουσιαστικά έχουν. Όσο πιο αυτόνομος είσαι, τόσο μεγαλύτερη κινητικότητα και ποιότητα καταγράφεται. Μάλιστα. Και στην Αθήνα πάντως βλέπουμε κτίρια. Ξενοδοχεία τα οποία είχαν κλείσει και δεν ξέρανε τι θα το κάνουν οι διοκτήτες και πλέον ανακαινούνται ναι, και έστω και άλλα ναι. κτίρια και βλέπουμε ότι ίσως η Αθήνα να επανέλθει βέβαια. Σε αυτό που δεν ήταν ένας κόμβος ήρθα στην Αθήνα για να πάω στο νησί ή κάπου αλλού, ήρθα στην Αθήνα για να μείνω στην Αθήνα. Ναι. Επίσης να πω ότι υπάρχει κινητικότητα και από την πλευρά στο κομμάτι των συμφωνιών, δηλαδή των εξαγορών ξενοδοχείων. Πολλοί ξένοι επενδυτές ενδιαφέρονται για το ξενοδοχείο. 18 νέα ξενοδοχεία είναι μόνο στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία θα ανοίξουν και θα δεχτούν τους πρώτους τουρίστες ναι. μέχρι το 2021. Μάλιστα. Εγώ θα σας πω, στα 2,65, στα 2,22, στα 2,23, 3,5, στην Ομόνια, στην Κάνιγκος, σε ένα άλλο ξενοδοχείο που είναι στην Ναυάρχου Νικοδήμου, στην Οδό Αθηνάς, στο Κολωνάκι, στην Ζαλόγκου, στην Συγκρού. Γενικότερα βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα στην Ιλιοσίων, στην Ευρυπίδου. Δηλαδή γενικότερα βλέπουμε ότι έχουν γίνει πραγματικά πολύ μεγάλες επενδύσεις από ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα αυτό. Και από φαντς στο κομμάτι των ξενοδοχείων. Άρα τι γίνεται, αυτό τι δείχνει. Δείχνει το εξής, ότι όλοι γνωρίζουν ότι η τουριστική βιομηχανία της χώρας μας μπορεί αυτή τη στιγμή να περνάει μια κρίση, όπως περνάνε όλοι, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, αλλά στο άμεσο μέλλον θα έχει πολύ μεγάλη κινητικότητα. Άρα τι θέλουν να επενδύσουν για να έχουν μερίδιο στα Βεβαίως. Κέρδη το αύριο. Μάλιστα. Αυτός είναι ο στόχος κιόλας. Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος Πανελλήνιου Δικτύου Κτηματομισθών ή Real Estate. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί θα έχουμε πολλές ειδήσεις και το επόμενο διάστημα. Να πω ότι απλώς.